χρόνια ιστορίας. Με εκατομμύρια ηθοποιούς. Σπάνιο αρχιακό υλικό παρέχει μια πληθώρα αντιλήψεων για τα σύγχρονα δικαιώματα και ελευθερίες. Είναι ένας αιώνας σε φιλμ. Τώρα θα στραφούμε στην καταστροφή και τη σφαγή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Με τη μοίρα εκατοντάδων σε χέρια δεσποτών, ο κόσμος παρακολουθεί καθώς οδηγείται στην κόλαση. Ένας ευγενικός κύριος χαλαρώνει με παιδιά. Το χαμόγελό του κρύβει μια φρικτή κληρονομιά. Η ιερωμένη του είναι πίσω από την κινηματογραφική μηχανή. Εκείνη μιμείται παιχνιδιάρικα τη γλώσσα του σώματός του. Η Εύα Μπράουν είναι 23 χρόνια μικρότερη από τον Χίτλερ. Στο τέλος θα αυτοκτονήσει μαζί του. Αυτά τα πλάνα βρέθηκαν με τα προσωπικά τους αντικείμενα. Όποτε ο Φίρερ μένει στη βίλα του στις Βαυαρικές Άλπεις, η Εύα είναι μαζί του. Ακόμα και εν μέσω του πολέμου, η ζωή στα βουνά είναι ανέμελη και γαλήνια. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στη ρωσική στέπα, εκατομμύρια Γερμανοί στρατιώτες πολεμούν για τη ζωή τους. Αμέτρητοι πολίτες χάνονται ανέτεια. Οι Γερμανοί ξέρουν ότι ο Φίρερ δεν έχει προσωπική ζωή. Μέρα και νύχτα θυσιάζεται για το λαό του. Αυτή την εποχή, εκατομμύρια Εβραίοι στέλνονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης εντός της Γερμανίας και γύρω της, καθώς και στην Ανατολική Ευρώπη. Aufrichtung einer neuen großen Volksgemeinschaft. Arbeiter, Bauer, intellektuelle, geistige Arbeiter, Sie heil! Γιατί οι απλοί πολίτες να ασπαστούν ιδέες ολοκληρωτισμού? Γιατί τα άλλα έθνη δεν κατάφεραν να αντιδράσουν πριν να είναι πολύ αργά? Ο κορυφαίος βιομήχανος της Αμερικής ήταν ένθερμος αντισημιτικός. Οι ιδέες του επηρέασαν βαθιά τον Χίτλερ. Η βασίλισσα της γαλλικής μόδας λειτουργήσε ως πράκτορας του γερμανικού στρατού. Ο πρώτος άντρας που διέσχισε πετώντας μόνος του τον Ατλαντικό πίστευε ότι η συμμαχία με τον Χίτλερ θα εξασφάλιζε την παγκόσμια ειρήνη. In the future, we may have to deal with the Europe dominated by Germany. Εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο δέχτηκαν με ενθουσιασμό την άνοδό του στην εξουσία. Όταν όμως το πρόσωπο του τέρατος αποκαλύφθηκε, ήταν πολύ αργά για να τον σταματήσει κανείς. Φυλακές Λάντσμπεργκ, στις παρυφές του Μονάχου. Ενώ βρίσκεται εκεί φυλακισμένος για προδοσία, ο Χίτλερ βάζει για πρώτη φορά στο χαρτί το όραμά του για τον ολοκληρωτισμό. Το 1923 ο Χίτλερ ηγείται του μικρού εθνικού σοσιαλιστικού γερμανικού εργατικού κόμματος σε μία απόπειρα πραξικοπήματος στο Μόναχο. Μετά την ήττα της, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οικονομία της Γερμανίας καταραίει υπό το βάρος των αποζημιώσεων που υποχρεούται να καταβάλει.
ο πληθυσμός συνθλίβεται από αστρονομικούς δείκτες πληθωρισμού. Στη φυλακή ο Χίτλερ δέχεται τη στήριξη μιας γερμανικής οικογένειας με μεγάλη επιρροή. Η Βάγνερ είναι απόγονη του φημισμένου συνθέτη Ρίχαρντ Βάγνερ. Η Γουίνιφρεντ Βάγνερ, η γεννημένη στην Αγγλία σύζυγος του γιου του Ρίχαρντ Βάγνερ, παραβρίσκεται σε μία από τις πρώτες ομιλίες του Χίτλερ και σύντομα γίνεται οπαδός του εθνικοσοσιαλισμού. Man muss sich vorstellen, in welch einem fürchterlichen Elend sich im Jahr, also nach dem Ersten Weltkrieg, während der ganzen Inflation, das ganze Volk stand. Dieser damals doch also völlig unbekannte Hitler auftrat und uns quasi versprach, durch eine neue Volksgemeinschaft den Versuch zu machen, uns zu retten, dass man da in jeder Hinsicht sich ihm anzuschließen bereit war. Στη διάρκεια μίας περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλεί γνωστούς βιομηχάνους να στηρίξουν το κίνημα του Χίτλερ. Ο Χένρι Φόρντ είναι ο ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Φόρντ. Φημολογείται ότι παρήχε μυστικά στους Ναζί τραπεζικές υπηρεσίες. Ο ίδιος ο Φόρντ ήταν ένθερμος αντισημίτης. Εκδίδει μία εφημερίδα που λειτουργεί ως πλατφόρμα αντισημιτικών ιδεών. Οι Εβραίοι λέγεται ότι ελέγχουν το παγκόσμιο σύστημα οικονομίας. Η επιδημία των κομμουνιστικών ταραχών είναι επίσης στα πόδια τους. Τα βιβλία που υπογράφει ο Φόρντ διαβάζονται με τα μανίας από ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάποιον πρέπει να θεωρήσουμε υπεύθυνο για τα προβλήματά μας. Ιουδαϊσμός σημαίνει ο νόμος του Χρυσού. Εμείς οι Γερμανοί εστιάζουμε στη γη και όχι στο χρήμα. Θεωρώ ότι ο Χένρι Φόρντ είναι η έμπνευσή μου. Ο Χίτλερ ολοκληρώνει το βιβλίο του «Ο Αγών μου» στη διάρκεια της φυλάκισής του. Υποστηρίζει ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει δύο επικίνδυνους εχθρούς, τον παγκόσμιο κομμουνισμό και τους Εβραίους. Τον Οκτώβριο του 1929, οι τιμές των μετοχών στη Wall Street βυθίζονται. Όπως ένα ντόμινο, η μία εθνική οικονομία μετά την άλλη θα υποκύψουν μπροστά στην παγκόσμια οικονομική ύφεση. Η οικονομία της Γερμανίας μόλις έχει αρχίσει να συνέρχεται από τον υπερπληθωρισμό. Τώρα καταραίει για δεύτερη φορά. Η ανεργία σκαρφαλώνει στο 30%. Οι αναταραχές στη Γερμανία δίνουν μια ανεκτίμητη ευκαιρία στον Χίτλερ και ξεκινάει την προεκλογική του εκστρατεία. Υπόσχεται να βγάλει το λαό της Γερμανίας από το χάος της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και να τον οδηγήσει σε μια πιο ισχυρή και πιο αποτελεσματική μορφή διακυβέρνησης, το φασισμό. Οι εθνικοσοσιαλιστές παίρνουν τη μία νίκη μετά την άλλη στις εκλογές για το Reichstag, το γερμανικό κοινοβούλιο. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Und wir wollen nicht sein eine Vertretung eines Berufs, einer Klasse, eines Standes, einer Konfession oder eines Landes. Στην Ιταλία ο φασισμός έχει παγιωθεί ήδη. Ο ηγέτης του Εθνικού Φασιστικού Κόμματος, ο Μουσολίνι, υπόσχεται να σώσει το έθνος μέσω μιας ελεγχόμενης οικονομίας και μέσω της εδαφικής επέκτασης.
al popolo italiano, perché se ne ricordi in ogni tempo e in ogni circostanza, di pace o di guerra. Αλλά άλλη μία μεγάλη δύναμη κάνει τεράστια βήματα. Η οικονομία της Σοβιετικής Ένωσης δεν επηρεάζεται από την κατάρρευση της Wall Street. Η καλά σχεδιασμένη ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας και η συλλογική γεωργία φέρνουν σταθερά οικονομική ανάπτυξη. Наше крестьянство, нашу трудовую интеллигенцию и мобилизует на новую борьбу. Это достижение новых побед коммунизма. Η διάψευση των προσδοκιών για τον καπιταλισμό εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Με την οικονομική στήριξη της Μόσχας, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας επίσης παίρνει αρκετούς ψήφους στις εκλογές. Αιματηρές ταράχες λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη τη Γερμανία, καθώς οι Ναζί πολεμούν τους κομμουνιστές. Το φανατικό μίσος και από τις δύο πλευρές τρέφει τη βία. Για πολλούς, η επιλογή μεταξύ μπολσεβικισμού και φασισμού είναι σαν μια επιλογή μεταξύ του Σατανά και του Βελζεβούλ. Το κίνημα του Χίτλερ πήρε τη νίκη χάρη σε 17 εκατομμύρια απελπισμένους ανθρώπους. Τον Ιανουάριο του 1933, ο Χίτλερ γίνεται καγκελάριος. Αλλά 4 εβδομάδες μετά, όλα αλλάζουν. Το γερμανικό κοινοβούλιο, το Reichstag, τυλίγεται στις φλόγες. Ο Χίτλερ δηλώνει ότι η πυρκαγιά είναι κομμάτι μιας κομμουνιστικής συνωμοσίας για την κατάληψη της εξουσίας. Εκμεταλλεύεται το κλίμα της κρίσης για να ανακηρύξει παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα και να συλλάβει τα μέλη του. Όταν το κοινοβούλιο θα συσταθεί πάλι στην Όπερα του Βερολίνου, ο Χίτλερ είναι έτοιμος με επίγουσες νομοθετικές ρυθμίσεις. Τον εξουσιοδοτικό νόμο. Ο νόμος επέτρεπε στον Χίτλερ να παρακάμπτει το Reichstag και να νομοθετεί απευθείας. Συνεπώς, οι Ναζί σκοπεύουν να αναγκάσουν την κοινοβουλευτική δημοκρατία να αυτοκτονήσει. Aus einem Gewaltfrieden kommt kein Segen, im Innern erst recht nicht. Χωρίς να έχουν την πλειοψηφία, οι εθνικοσοσιαλιστές δεν μπορούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους στο κοινοβούλιο. Η λύση του Χίτλερ είναι να εξαπολύσει τρομοκρατία και βία. Περικυκλώνει το κοινοβούλιο με παραστρατιωτικούς και παίρνει την αντιπολίτευση με το μέρος του, χρησιμοποιώντας έξυπνους πολιτικούς ελιγμούς. Στο τέλος, ο Χίτλερ παρακάμπτει τους σοσιαλδημοκράτες και περνάει τον εξουσιοδοτικό νόμο με τη στήριξη των άλλων πολιτικών κομμάτων. Χρησιμοποιεί δημοκρατικούς θεσμούς για να καταστρέψει τη δημοκρατία. 4 μήνες μετά, οι Ναζί κηρύσουν παράνομα όλα τα πολιτικά κόμματα. Οι νόμοι που φέρνει η κυβέρνηση, με άλλα λόγια ο ίδιος ο Χίτλερ, γίνονται το δίκαιο της χώρας. Γερμανικός αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα από τα παλαιότερα δίκτυα δρόμων ταχείας κυκλοφορίας. Ο
Χίτλερ παράγγειλε την κατασκευή του ώστε να βρουν οι άνεργοι Γερμανοί δουλειά. Αυτή η πρωτοποριακή γιορτή κινηματογραφήθηκε το 1933. Λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας, ο Χίτλερ ανακοινώνει τα σχέδιά του για έναν αυτοκινητόδρομο 7.000 χιλιόμετρων. Erste Jahrzehnten wird man dann den Verkehr als abhängig sehen von diesen neuen großen Verkehrsstraßen. Deutsche Arbeiter, an das Werk! Ο Χίτλερ δίνει στον κόσμο νέα ελπίδα για το μέλλον. Το 1933 τα αυτοκίνητα είναι ένα σύμβολο πολυτέλειας, πολύ έξω από τις δυνατότητες του μέσου Γερμανού. Ο Φίρερ υπόσχεται στο λαό του ένα αυτοκίνητο για όλους. Αυτό το προσχέδιο για το αυτοκίνητο του λαού λένε ότι το έφτιαξε ο ίδιος ο Χίτλερ. Για να πραγματοποιήσει το όραμά του, ο Χίτλερ θα στραφεί στον ιδιοφυή σχεδιαστή αυτοκινήτων Ferdinand Porsche, που θα κερδίσει φήμη μετά τον πόλεμο ως κατασκευαστής αγωνιστικών αυτοκινήτων. Μια κρατικής πρωτοβουλίας εταιρεία δημιουργείται για να κατασκευάσει το καινούριο όχημα, με εγκαταστάσεις αντίστοιχες της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford. Η καινούρια εταιρεία θα ονομαστεί Volkswagen. Ο Χίτλερ εργάζεται επίσης για να έχει ο λαός του ένα καλύτερο τρόπο ζωής. Καλεί τις γερμανικές εταιρείες να εφαρμόσουν την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας των 40 ωρών και να προωθήσουν αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως καταμερισμός εργασίας. Ενθαρρύνει μεγάλες εταιρείες να ανοίξουν καφετέρειες για τους εργάτες τους. Νέες εγκαταστάσεις υγείας και πρόνοιας εγκαινιάζονται. Πέντε χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Χίτλερ, η βιομηχανική παραγωγή είχε διπλασιαστεί. Τα φορολογικά έσοδα τριπλασιάστηκαν. Η εθνική οικονομική πολιτική των σοσιαλδημοκρατών είναι πολύ μπροστά από την εποχή της. Τα δημόσια έργα καταφέρνουν να βγάλουν την οικονομία από το αδιέξοδό της. Η χώρα έχει μπει πάλι σε ένα δρόμο. Το εθνικό δημοψήφισμα του 1934, ο Χίτλερ έχει τη στήριξη του 90% των ψηφοφόρων. Το μέλλον φαινόταν τόσο λαμπρό τότε. Κανείς δεν ήθελε να αποστασιοποιηθεί από τους Ναζί. Όλοι είχαν ψωμί. Όλοι είχαν δουλειά. Όλοι ήταν ικανοποιημένοι. Ενστερνιστήκαμε τον εθνικό σοσιαλισμό χωρίς κανέναν ενδιασμό. Εν τω μεταξύ, η δίωξη των Εβραίων από τους Ναζί έχει ξεκινήσει για τα καλά. Απολύονται από δημόσια αξιώματα και η Γερμανία απαγορεύεται να στηρίζουν τις επιχειρήσεις τους. Στην αρχή ο αντισημιτισμός των Ναζί γίνεται δεκτός από πολλούς με απορία και αμφιβολία. Αλλά το οικονομικό θαύμα του Χίτλερ εξαφανίζει κάθε ενδιασμό και η συμμετοχή σε αντισημιτικές εκστρατείες αυξάνεται. Ο θεολόγος Μάρτιν Νίμελερ είναι ένας κληρικός που αντιστέκεται στεναρά στο καθεστώς. Τα λόγια του αποτελούν τη βάση για ένα ποίημα, στο οποίο αποτυπώνεται το δίλημα που αντιμετωπίζουν όσοι συμβιβάστηκαν με τους Ναζί. Στην αρχή κυνήγησαν τους σοσιαλιστές και δεν μίλησα. Επειδή δεν ήμουν σοσιαλιστής. Μετά κυνήγησαν τους συνδικαλιστές και δεν μίλησα. Επειδή δεν ήμουν συνδικαλιστής. Μετά κυνήγησαν τους Εβραίους και δεν μίλησα.
επειδή δεν είμαι Εβραίος. Μετά κυνήγησαν εμένα και δεν υπήρχε κανείς να μιλήσει για εμένα. Πλέον ξεκινάει να αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις του στον κόσμο. Τα πλάνα αυτά δείχνουν τον Χίτλερ να επισκέπτεται την εταιρεία Friedrich Krupp, το μεγαλύτερο κατασκευαστή πολεμικού εξοπλισμού της Γερμανίας. Δεκάδες χιλιάδες εργάτες τον υποδέχονται με ενθουσιασμό. Ο Χίτλερ παραβιάζει καθολικά τους στρατιωτικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην ιτημένη Γερμανία. Το 1939 αρχίζει να επανεξοπλίζεται. Λίγο αφού ο Χίτλερ αναγγείλει τη νέα πολιτική του, ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γερμανίας υπερδιπλασιάζεται. Ο εξοπλισμός της Γερμανίας γίνεται με μεγάλη βοήθεια από τις αμερικανικές βιομηχανίες. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Βερολίνο μεταφέρει τις ανησυχίες του στον Ρούσβελτ ότι η αμερικανική βιομηχανία στηρίζει πρακτικά και ηθικά τον ναζιστικό μιλιταρισμό. Πάνω από 100 αμερικανικές εταιρείες έχουν θυγατρικές εδώ ή συνεργασίες. Οι DuPont έχουν 3 συμμάχους στη Γερμανία που βοηθούν στην κατασκευή πολεμικού εξοπλισμού. Η Standard Oil βγάζει 500.000 δολάρια το χρόνο, βοηθώντας τους Γερμανούς να φτιάξουν υποκατάστατα αερίων για πολεμικούς σκοπούς. Η General Motors και η Ford κερδίζουν πολλά μέσω των θυγατρικών τους. Αναφέρω αυτά τα δεδομένα επειδή μπερδεύουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση και ενισχύουν τον κίνδυνο του πολέμου. Το 1938 η Γερμανία είχε πάρει το δρόμο του επεκτατισμού, απορροφώντας τη γείτονά της Αυστρία. Το μεγαλύτερο ποσοστό του αυστριακού πληθυσμού είναι γερμανικής καταγωγής. Η ένωση με το Ράιχ γίνεται δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό. Αλλά η πείνα του Χίτλερ για καινούρια εδάφη μεγαλώνει. Η γειτονική Τσεχοσλοβακία είναι πατρίδα πολλών Γερμανών. Ο Χίτλερ απαιτεί να κυριαρχήσει και πάνω σε αυτή την περιοχή. Η απειλή του πολέμου θα ηχήσει τον κόδωνα του κινδύνου στις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Οι ηγέτες των κρατών από τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία συναντιούνται με τον Χίτλερ στο Μόναχο για να διαπραγματευτούν. Ο Φίρερ υπόσχεται ότι αυτή θα είναι η τελευταία του εδαφική απέτηση. Οι ηγέτες των χωρών αποφασίζουν να καταπιούν τους όρους του Χίτλερ. Η Δύση είναι πολύ απασχολημένη με την απειλή του κομμουνισμού για να αντισταθεί στην επέκταση των γερμανικών συνόρων του Χίτλερ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Νέβιλ Τσάμπερλεν ελπίζει ότι ο Χίτλερ θα αναχαιτήσει την επέκταση του κομμουνισμού στη Δύση. Σε μερικούς όμως μήνες το σχέδιό του θα καταρρεύσει. Το Μάρτιο του 1939 ο Χίτλερ θα κατακτήσει ό,τι έχει απομείνει από την Τσεχοσλοβακία. Ο Τσάμπερλεν είναι έξαλλος. Τι ακριβώς συνέβη σε σχέση με την αρχή της αυτοδιάθεσης που έκανε ο Χίτλερ να διαφωνήσει τόσο έντονα με μένα?
Ενώ η Βρετανία θεωρεί ότι ο πόλεμος είναι ένα παράλογο και σκληρό πράγμα, το έθνος αυτό θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει μια τέτοια πρόκληση, αν αυτή τεθεί. Αλλά τον Αύγουστο ο πλανήτης θα κλονιστεί από τα νέα ότι η Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπέγραψαν σύμφωνο μη επίθεσης. Δύο ορκισμένοι εχθροί, ο εθνικός σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός, αποφασίζουν να δώσουν τα χέρια. Τέσσερις μήνες νωρίτερα, ο Πίτερ Ντράκερ, Αυστριακός Εβραίος που θα κέρδιζε αργότερα φήμη ως σύμβουλος επιχειρήσεων, είχε προβλέψει αυτήν την αναπάντεχη εξέλιξη των γεγονότων. Το φάσμα μιας ρωσογερμανικής συμμαχίας είναι ήδη ο εφιάλτης κάθε ευρωπαϊκής κυβέρνησης. Όσο και αν επιμένουν ότι ένας ρωσογερμανικός πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Και αυτό που φαντάζει η εφιάλτη σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα αύριο. Τα δύο καθεστώτα θα πρέπει να έρθουν κοντά, επειδή είναι παρόμοια ιδεολογικά και κοινωνικά. 9 μέρες αφού ο Χίτλερ και ο Στάλιν θα υπέγραφαν τη συμμαχία τους, ξεκινάει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, ο Χίτλερ εισβάλλει στην Πολωνία. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, η Δανία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Γαλλία πέφτουν μετά την επέλαση των Γερμανών. Ο κεραυνοβόλος πόλεμος του Χίτλερ ισοπεδώνει τα πάντα στο δρόμο του. Το μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ευρώπης είναι υπό τη στρατιωτική μπότα των Ναζί. Τα πλάνα αυτά τραβήχτηκαν από τον Hans Bauer, τον προσωπικό πιλότο του Χίτλερ. Όταν φτάνουν στον Φίρερ τα νέα για τη συνδικολόγηση της Γαλλίας, πετάει στο Παρίσι με το ιδιωτικό του αεροπλάνο. Προσγειωθήκαμε στις 5 το πρωί επειδή ο Χίτλερ ήθελε να ολοκληρώσει την επίσκεψή του πριν αρχίσουν να κυκλοφορούν οι Παριζιάνοι. Πήγαμε στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και στο Λούβρο. Επισκεφθήκαμε τον πύργο του Άιφελ, την όπερα του Παρισιού και το Μέγαρο των Απομάχων. Ο Χίτλερ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τάφο του Ναπολέοντα εκεί. Αφού ισοπαίδωσε τη Γαλλία, ο Χίτλερ επιστρέφει θριαμβευτή στο Βερολίνο. Η αυτοκρατορία του ανταγωνίζεται εκείνη του Ναπολέοντα. Ο λαός του Βερολίνου αδυνατεί να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του, καθώς υποδέχεται τον κατακτητή. Οι ιστορικοί εορτασμοί για τον θρίαμβο θα συνεχιστούν μέχρι και την επόμενη μέρα. Πλάνα αυτά είναι από το Βερολίνο, περίπου την ίδια εποχή. Καθώς η Γερμανία εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο λαός της χαλαρώνει και απολαμβάνει τους καρπούς του θριάμβου. Είναι ήρεμοι, πιστεύοντας ότι ο πόλεμος έχει σχεδόν κρυθεί. Η πρώτη συνέπεια του πολέμου ήταν μια ορατή βελτίωση της γενικής ευημερίας. Οι υπηρέτριες στο Βερολίνο, που δεν είχαν ποτέ στην κατοχή τους μεταξωτές κάλτσες, τώρα τις φορούν κάθε μέρα, καθώς τις φέρνουν κατευθείαν από το Παρίσι. Μικρά καφέ άρχισαν να σερβίρουν μια μεγάλη ποικιλία από γαλλικά κρασιά. Εν τω μεταξύ, οι Γάλλοι αγωνίζονται για να προσαρμοστούν στη ζωή υποκατοχή.
Γερμανικά αεροσκάφη προσγειώνονται χωρίς καμία συνέπεια στις φαρδιές λεωφόρους του Παρισιού. Οι Παριζιάνοι περιμένουν σε μακριές φουρές για να αγοράσουν με δελτίο τα είδη πρώτης ανάγκης. Τα καμπαρέ αρχίζουν να σερβίρουν αποκλειστικά Γερμανούς. Πολλές Γαλλίδες αναγκάζονται να αγκαλιάσουν τους κατακτητές τους για να επιβιώσουν. Η Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας Coco Chanel ξεκινάει μια ερωτική σχέση με έναν ανώτερο Γερμανό αξιωματικό της υπηρεσίας πληροφοριών. Δηλώνει ότι θα βοηθήσει εθελοντικά τον Γερμανικό στρατό στην κατασκοπία. Το κωδικό της όνομα είναι Westminster. Τα αρώματα της Chanel γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των κερδών από την πώλησή τους πάει στους συνεταίρους της Paul και Pierre Wertheimer, που τυχαίνει να είναι Εβραίοι. Λίγο μετά την κατοχή του Παρισιού από τους Ναζί, η Chanel κάνει έκκληση στην υπογερμανικό έλεγχο γαλλική κυβέρνηση για να τη βοηθήσει να πάρει πάλι τον έλεγχο της εταιρείας της. Τα κέρδη μου είναι μηδαμινά μπροστά στα κέρδη των άλλων. Αποστολή σας είναι να αναγκάσετε τους Εβραίους να παραχωρήσουν τις περιουσίες τους στους Άριους. Επίσης θα πρέπει να συνεισφέρετε έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ζημία που έχω υποστεί. Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, η δίωξη των Εβραίων από τους Ναζί μπαίνει σε μια νέα φάση. Οι κατακτήσεις του Χίτλερ φέρνουν κι άλλους Εβραίους υπό τον ελέγχο των Ναζί. Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης εργάζονται υπό άθλιες συνθήκες και οι μαζικοί φόνοι γίνονται ρουτίνα. Πήραν την εβραϊκή οικογένεια πριν από το ξημέρωμα. Όλοι υπέθεσαν ότι θα τους συνέβαινε κάτι φρικτό. Κανείς δεν πίστευε ότι θα τους έβλεπε ξανά. Δεν ξέραμε τι έκαναν οι Ναζί στους Εβραίους. Αλλά καθώς περνούσε ο καιρός, ακούγαμε φήμες. Μέσα σε ένα χρόνο από το τέλος του πολέμου, όλοι έμαθαν τη φρικτή αλήθεια. Ενώ οι Ναζί κυριαρχούν στην Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν πολιτική ουδετερότητας. Πάνω από το 80% του πληθυσμού είναι κατά της στρατιωτικής επέμβασης κατά της Γερμανίας. Ο Τσάρλς Λίντμπεργκ ηγείται του κινήματος υπέρ του Χίτλερ. Ο ήρωας αεροπόρος της Αμερικής αντιμετωπίζει τον Φίρερ με μεγάλο σεβασμό. Κάποιοι λένε ότι ο Λίντμπεργκ θα πρέπει να γίνει ο επόμενος πρόεδρος. Οι δηλώσεις του επηρεάζουν σημαντικά την αμερικανική κοινή γνώμη. It is time for us to consider the relationship we will have with Europe after the war is over. In the future, we may have to deal with a Europe dominated by Germany. Η Γερμανία είναι και από τους πιο σημαντικούς επενδυτές της Wall Street. Ένας πόλεμος με τη Γερμανία θα προκαλούσε μεγάλες επενδυτικές απώλειες. Η Γερμανία φαίνεται ότι θα επικρατήσει της Βρετανίας. Για τις περισσότερες εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών που λειτουργούν στη Γερμανία, δεν αλλάζει κάτι. Η γερμανική θυγατρική της Ford εξοπλίζει το στρατό με το 1/4 των μεταφορικών μέσων του. Οι Ναζί τιμούν τον Henry Ford με το σημαντικότερο παράσημο που μπορεί να δοθεί σε πολίτη, στα 75 γενεθλιά του. Το σύστημα χτυπήματος κάρτας που δημιουργήθηκε από την αμερικανική IBM χρησιμοποιείται από τους Ναζί για τη διαχείριση της δίωξης των Εβραίων. Οι Ναζί χρησιμοποιούν τα συστήματα της IBM για να μπορούν με τρόπο αποτελεσματικό να αναγνωρίζουν, να απελάβουν
και να καταστρέφουν την εβραϊκή μειονότητα της Γερμανίας. Η γερμανική θυγατρική της IBM πουλάει χιλιάδες μηχανήματα στους Ναζί, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν σε μια λεπτομερή εθνική απογραφή. Η Γερμανία σύντομα γίνεται η μεγαλύτερη πελάτης της IBM στο εξωτερικό. Τον Ιούνιο του 1941, ο πόλεμος μπαίνει σε μια νέα φάση. Παρά το σύμφωνο μη επίθεσης και χωρίς καμία προειδοποίηση, ο Χίτλερ στέλνει 3 εκατομμύρια Γερμανούς στρατιώτες στη Σοβιετική Ένωση. Οι Σοβιετικές δυνάμεις πιάνονται εξαπίνης και υποχωρούν σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου. Οι δυνάμεις του Χίτλερ εξαπολύουν μια ανελαίτη επίθεση σε ολόκληρη τη Δυτική Ρωσία. Περικυκλώνουν το Λένιγκραντ, που ονομάστηκε έτσι από τον ήρωα της Ρωσικής Επανάστασης. Η πολιορκημένη πόλη θα αντέξει 900 μέρες. Οι πολίτες του Λένιγκραντ αγωνίζονται να επιβιώσουν με την ελάχιστη ποσότητα τροφής και καυσίμων. Πάνω από 1 εκατομμύριο θα υποκύψουν πριν φτάσει βοήθεια. Η συντριπτική πλειοψηφία από την πείνα. Ένας καταξιωμένος Ρώσος συνθέτης θα μιλήσει για την εμπειρία του κατά την πολιορκία μέσα από μια συμφωνία. Το όνομά του, Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ο Σωστακόβιτς χρησιμοποιεί τον αγώνα κατά του φασισμού ως θέμα στο νέο του έργο. Αφιερώνει την 7η συμφωνία του, την οποία συνέθεσε ενώ ήταν παγιδευμένο στο Λένιγκραντ, στον λαό αυτής της ηρωικής πόλης. Я говорил с вами из Ленинграда в то время, когда у самых ворот его идут жестокие бои с врагом. Я сообщаю об этом для того, чтобы ленинградцы знали, что жизнь нашего города идет нормально. Η συμφωνία θα ακουστεί πρώτη φορά σε μια πανεθνική ραδιοφωνική αναμετάδοση. Σύντομα θα γίνει ένα κονσέρτο που θα ενώσει όλη τη χώρα. Ο Σωστακόβιτς όμως θα βάλει κι άλλο ένα θέμα στο νέο του έργο. Είναι ένα μήνυμα για τον ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, τον ίδιο τον Ιωσήφ Στάλιν. Η Σοβιετική κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον φόβο ως εργαλείο καταστολής. Ο οπερατέρ του κόκκινου στρατού καταγράφει το στρατοδικείο ενός Ρώσου λιποτάκτη. Ο φασισμός δεν είναι απλά ο εθνικοσοσιαλισμός. Αυτή η μουσική μιλάει για τον τρόμο, τη σκλαβιά και την καταδυνάστευση του πνεύματος. Η 7η συμφωνία μου δεν αφορά μόνο το φασισμό, αλλά τη χώρα μας, την τυραννία και τον ολοκληρωτισμό. Δεκεμβρίου 1941, η σύμμαχος της Γερμανίας, η Ιαπωνία, επιτίθεται στην αμερικανική ναυτική βάση του Pearl Harbor. Το χτύπημα έχει απόλυτη επιτυχία. 4 αμερικανικά πολεμικά πλοία βυθίζονται. Η διάθεση της Αμερικής να απομονωθεί εξανεμίζεται. Νέοι άντρες από όλη τη χώρα ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για να υπηρετήσουν με ζήλο. Εκείνοι που αντιδρούσαν σε ένα πόλεμο με τη Γερμανία στηρίζουν με ενθουσιασμό τον πόλεμο με την Ιαπωνία.
Ο Henry Ford χτίζει το μεγαλύτερο εργοστάσιο του πλανήτη με μία γραμμή παραγωγής μήκους 1,5 χιλιόμετρου. Θα κατασκευάσει 8.600 βομβαρδιστικά για την πολεμική προσπάθεια. Ο Charles Lindbergh, άλλοτε υποστηρικτής της συνύπαρξης με τη Γερμανία, βοηθάει στην κατασκευή νέων βομβαρδιστικών. Καθώς οι άνεμοι του πολέμου λησομανούν πάνω από την Ασία, η Σοβιετική Ένωση θα δώσει στον Χίτλερ την πρώτη του μεγάλη ήττα. Σίγουρα για μια γρήγορη νίκη, τα γερμανικά στρατεύματα είναι εντελώς απροετοίμαστα για το ρωσικό χειμώνα. Τα σοβιετικά στρατεύματα από τη Σιβηρία βάζουν στο δρόμο τους μια σειρά από εμπόδια. Τον Απρίλιο του 1942 γίνεται μια συναυλία στο Βερολίνο για να εορταστούν τα 53 γενέθλια του Χίτλερ. Ο παγκοσμίου φήμης μαέστρος Wilhelm Furtwängler και η φιλαρμονική του Βερολίνου ερμηνεύουν την ενάτη του Μπετόβεν. Ο πρωταγωνιστής όμως της εκδήλωσης δεν είναι πουθενά. Το φινάλε είναι η οδή στη χαρά. Η χοροδία τραγουδά τα λόγια. Όλοι οι άντρες πρέπει να είναι αδέλφια. Στο Auschwitz οι Ναζί ξεκινούν να χρησιμοποιούν τους θαλάμους αερίων σε μεγάλη κλίμακα ως το πιο αποτελεσματικό μέτρο εκρονόθρεψης. Η οδή στη χαρά τραγουδιέται και στο Auschwitz. Οι εχμάλωτοι φτιάχνουν μια χοροδία, ψάχνοντας έμπνευση για να επιζήσουν. Τον Ιούνιο του 1944, οι σύμμαχοι κάνουν απόβαση στην Ορμανδία, μετά από μήνες εξαπάτησης με στόχο να επιτευχθεί ο εχνηδιασμός. Η απόβαση στην Ορμανδία είναι η μεγαλύτερη αποθαλάσσης επίθεση στην ιστορία, με πάνω από 150.000 στρατιώτες στο πρώτο κύμα. Η Γερμανία πρέπει τώρα να πολεμήσει σε δύο μέτωπα. Κατά της Αμερικής στη Δύση και κατά μιας φοδρής άμυνας της Σοβιετικής Ένωσης στην Ανατολή. Έναν μήνα μετά, επίδοξοι δολοφόνοι δρούν στη Γερμανία. Συνωμότες πυροδοτούν μία βόμβα στο αρχηγείο του Χίτλερ στην Ανατολική Προσία. Οι απώλειες είναι πολλές, αλλά ο Φίρερ δεν είναι ανάμεσά τους. Επισκέπτεται τους τραυματίες. Οι περισσότεροι συνωμότες είναι αξιωματικοί του στρατού. Αυτά τα σπάνια πλάνα καταγράφουν τη δίκη ενός εκ των κατηγορουμένων. Abzuweichen von der Treue gegenüber dem Führer? Diese Treuepflicht habe ich nicht mehr empfunden. Aha. Noch. Das ist also klar, die haben sie nicht empfunden. Der Auffassung, die ich von der weltgeschichtlichen Rolle des Führers habe, nämlich, dass er ein großer Vollstrecker des Bösen ist, war es der Auffassung. Ja, also das ist ja nur wahr. Dann ist ja also kein Wort zu sagen. Ja. Ο κατηγορούμενος εκτελείται με συνοπτικές διαδικασίες. Τον Αύγουστο του 1944, οι Γερμανοί αποσύρονται από το Παρίσι. Η πρωτεύουσα απελευθερώνεται. Ένα ουράνιο τόξο δεσπόζει πάνω από την πόλη. Η τετραετής τυραννία του Χίτλερ λαμβάνει τέλος. Αλλά με τους Γερμανούς να έχουν φύγει, υπάρχουν ακόμα ανοιχτοί λογαριασμοί. Συνεργάτες των Ναζί δέχονται επιθέσεις στους δρόμους. Γυναίκες που συναναστρέφονταν με τις δυνάμεις κατοχής θα υποστούν δημόσιο εξευτελισμό.
έφεραν μία γυναίκα και της έκοψαν τα μαλλιά. Ο κόσμος χειροκροτούσε. Μία άνοιξε το στόμα της να μιλήσει. «Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με. Ξέρω ότι ήταν λάθος αυτό που έκανα». Τα μάτια τους ήταν στεγνά. Τα πρόσωπά τους ήταν άδεια. Το πλήθος των αθώων αμάχων θα μετατραπόταν γρήγορα σε ένα βίαιο όχλο, ικανό να σκοτώσει. Ο κόκκινος στρατός τα δίνει όλα σε μια τελευταία απόπειρα να καταλάβει το Βερολίνο, το τελευταίο χειρό των Ναζί. Πολίτες με λευκή σημαία στο χέρι εκτελούνται ως προδότες από τους Ναζί. Όσοι δεν κρατούν λευκή σημαία εκτελούνται ως Ναζί από τους Ρώσους. Στη μάχη που κράτησε 2 εβδομάδες χάθηκαν 150.000 ζωές. Ο Χίτλερ διοικεί το στρατό από ένα καταφύγιο, βαθιά κάτω από την καγκελαρία του Ράιχ. Η Τράουντελ Γιούγκε, η γραμματέας του Χίτλερ, θυμάται. Δεν έβλεπε ποτέ και προσπαθούσε να μην βλέπει. Ερχόταν όταν ήταν σκοτεινά. Το αυτοκίνητό του προσπαθούσε να βρει δρόμο που δεν ήταν εντελώς κατεστραμμένος και ο Χίτλερ ποτέ μα ποτέ δεν ένιωσε ότι πρέπει να δει με τα ίδια του τα μάτια πως ήταν ο πόλεμος, καθώς ο κόκκινος στρατός πλησιάζει. Μία γυναίκα φτάνει με αεροπλάνο στην πολιορκημένη πόλη για να βρεθεί με τον σύντροφό της. Η αφοσίωση της Εύα Μπράουν στον Χίτλερ δεν κλονίστηκε ποτέ. Στις 28 Απριλίου παντρεύεται τον Χίτλερ σε μια τελετή βαθιά, κάτω από τα ερείπια του Βερολίνου. 2 μέρες μετά θα αυτοκτονήσουν μαζί. Λίγο πριν το θάνατο του, ο Χίτλερ μιλάει στην Τράουντελ Γιούγκε. Είπε: «Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει ξανά Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτή η ιδέα θα πεθάνει μαζί μου. Ίσως, όμως, σε 100 χρόνια ή και παραπάνω, θα γεννηθεί μια άλλη Εθνικό Σοσιαλιστική ιδέα που θα μοιάζει με θρησκεία». Παρακολουθούσαν βουβά, καθώς το τερατώδες όραμα του Χίτλερ γινόταν πραγματικότητα. Κάμερες των συμμαχικών δυνάμεων καταγράφουν την πραγματικότητα ενός τρομοκρατημένου πλανήτη. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Buchenwald απελευθερώθηκε το 1945. Πάνω από 50.000 θύματα των Ναζί έχασαν τη ζωή τους εδώ, από το 1937. Οι σύμμαχοι αποφασίζουν ότι ο ντόπιος πληθυσμός πρέπει να γίνει μάρτυρας όσων εκτυλίχθηκαν εδώ. Επισκέφθηκα το στρατόπεδο συνειδητά για να μπορώ να είμαι σε θέση να καταθέσω σε περίπτωση που στο μέλλον υπάρξει η τάση να θεωρηθούν οι κατηγορίες αυτές προπαγάνδα. Οι Γερμανοί πολίτες υποχρεώνονται να δουν το στρατόπεδο από κοντά.
Η πρώτη γυναίκα φωτορεπόρτερ της Αμερικής ήταν εκεί. Οι γυναίκες λιποθυμούσαν ή έκλαιγαν. Οι άντρες κάλυπταν τα μάτια τους και έστρεφαν το βλέμμα τους αλλού. Τότε άρχισαν να επαναλαμβάνουν οι άμαχοι τη φράση «Δεν το ξέραμε, δεν το ξέραμε». Τους πρώην εχμαλώτους τους έπνιγε η οργή. «Το ξέρατε», φώναζαν. Αφήγηση Κώστας Σεραφιμίδης. Η τεχνική επεξεργασία έγινε στα στούντιος της Video Press. Copyright για την Earth 3 2021.